Προφανώς δεν φταίει ο υπάλληλος που είναι στην υπηρεσία και διεκπεραιώνει την εντολή που του δίνουν. Προφανώς. Αλλά ένα πλέγμα νόμων που δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Αυτό το έχεις δει τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια να απαλλήνεται. Δηλαδή, ακούμε ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης πατάς ένα κουμπάκι και έχεις την απάντηση. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Μπορεί να μην ισχύει. Αλλά υπάρχει περίπτωση. Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Ναι, η χαρτούρα έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό δεν γίνεται στη χώρα μας. Αυτό που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει και με την επιβολή επιπλέον ελέγχων και διαδικασιών για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των οικονομικών, για να ελέγχονται δαπάνες, να μην υπάρχει κατασπατάληση πόρων κλπ. Κλπ. Είναι το εξής. Ναι. Ότι μία διαδικασία που παλιά μπορεί να είχε 5 βήματα για να ολοκληρωθεί, σαν εργαζόμενο μιλάω αυτή τη στιγμή, μία διαδικασία για να ολοκληρώσουμε, ας πούμε, μία προμήθεια. Μπορεί να έχει 5 βήματα με αποφάσεις, με δέσμευση του ποσού που απαιτείται, με έλεγχο και καθάριση της δαπάνης. Τώρα μπορεί να έχει 10 βήματα. Α. Επίσης. Δηλαδή αυξήθηκε. Ναι. Αντί να μειωθεί, αυξήθηκε. Δηλαδή, μου λες ότι επειδή το κράτος, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, να δω αν το αντιλαμβάνω σωστά, θέλει να περιορίσει την κλοπή. Και καλά κάνει. Ναι, και καλά κάνει. Εκεί που είχε 5 δικλείδες, έβαλε 10. Mm-hmm. Αυτό μου λες. Ναι, όχι την κλοπή, αλλά τον έλεγχο των δαπανών. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί ναι. να κρίνεται, ας πούμε, να ελέγχεται τώρα και η σκοπιμότητα μιας δαπάνης. Ναι, ναι, και να κλέψει κάτι κάποιος. Και μόνο να βάλει ένα φανάρι το οποίο δεν έχει ποτέ του δουλέψει ή δεν χρειάζεται να μπει. Για ένα παράδειγμα. Έτσι, αυτό είναι έξοδο, δεν είναι έξοδο. Ναι, τα έξοδα πρέπει να τεκμηριώνονται για ποιο λόγο γίνονται. Ναι. Άρα η δουλειά αυξήθηκε, αυτό μου λες. Προφανώς και αυξήθηκε την ίδια στιγμή που ο κόσμος συνεχώς μειώνεται στις υπηρεσίες. Οπότε, όμως τον κόσμο δεν τον αφορά αυτό. Γιατί το παράδειγμα που έδωσα, ας πούμε, για το να κάνει κάποιος μία συναλλαγή με το δημόσιο, προφανώς και δεν τον αφορά. Ναι, βέβαια. Προφανώς και μπερδεύεται και επιβαρύνεται ο πολίτης.